Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιάνα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Βλέπω συλλαλητήριο καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα την Κυριακή στο Σύνταγμα για τον Παλαιστινιακό λαό. Μήπως δεν διαβάζετε σωστά την ιστορία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή? Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι δεν γνωρίζει την ιστορία και την παραποιεί, αλλά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και δεν είναι μόνο στο ελληνικός λαός, σε όλο τον κόσμο δυναμώνει αλληλεγγύη στην δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Αυτός ο λαός είναι αντιμέτωπος με τη βία δεκαετίες τώρα, του αρνούνται να έχει πατρίδα. Έχουμε ήδη σχεδόν ένα μήνα καθημερινούς βομβαρδισμούς, έχουμε 9.000 νεκρούς, άμαχους στην κυριολεξία, στο σύνολό τους, χιλιάδες παιδιά νεκρά, χιλιάδες γυναίκες, χιλιάδες θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Αυτό το έγκλημα οδηγεί στη γιγάντωση της αλληλεγγύης, οδηγεί στον αγώνα για να νικήσει ο λαός της Παλαιστίνης, για να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια δίνουμε και εμείς την ξεχωριστή δική μας συμβολή στη χώρα μας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, και είναι σίγουρο ότι χιλιάδες χιλιάδων την Κυριακή θα συμμετέχουν στο Σύνταγμα, στη συναυλία αλληλεγγύης και στην πορεία απέναντι στην πρεσβεία του κατοχικού κράτους του Ισραήλ. Κύριε Σοφιανέ, επιμένετε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρακολουθώ και την αρθρογραφία στα έντυπα, κυρίως στο ριζοσπάστη, για το ότι η Ελλάδα είναι κόμβος αμερικανονατοϊκών σχεδίων. Ένα απλοϊκό ερώτημα είναι, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά? Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Γιατί δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να στέλνει τα πολεμικά της πλοία, να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να περιπολούν ανοιχτά και δίπλα από τα αεροπλανοφόρα των Αμερικάνων? Γιατί πρέπει να έχει πάτριο τη Σαουδική Αραβία? Τι υπηρετεί αυτό την εθνική μας ασφάλεια? Τι υπηρετεί αυτό, αν θέλετε, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού να συμμετέχει παραχωρώντας βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Ελευσίνα, στην Κάρπαθο τώρα συζητούν, για να ενισχύεται αυτή η δολοφονική μηχανή η οποία ισοπεδώνει τη Γάζα, θάβει ζωντανούς νεκρούς στα συντρίμμια, σκοτώνει κάθε 15 λεπτά ένα παιδί. Αυτά είναι τα στοιχεία της βαρβαρότητας αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, που φυσικά δεν έχει σχέση με τον Ισραηλινό λαό, δεν έχει σχέση δηλαδή με ένα λαό που, όπως και ο Παλαιστινιακός, πληρώνει τις συνέπειες της σιωνιστικής πολιτικής να αρνείται εδώ και δεκαετίες σε ένα λαό να έχει χώρα, παρά το λεγόμενο διεθνές δίκαιο, παρά τις αποφάσεις που παίρνει συνεχώς ο ΟΗΕ και παρά την κοροϊδία που μας κάνουν κυριολεκτικά και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για λελογισμένο ανθρωπιστικό πρόβλημα. Αυτό το κλίμα αντισιωνισμού που καταγράφεται και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, το θεωρείτε φυσιολογικό, επακόλουθο, αν είναι δόκιμη λέξη φυσιολογικό? Είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ απέναντι σε ένα λαό. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μόνο η ισοπαίδωση της Γάζας. Δηλαδή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι εντυπωσιακό το ότι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ έφορεσε το κίτρινο αστέρι. Γίνεται μια προσπάθεια, το κράτος των σιωνιστών, το κατοχικό κράτος, το εγκληματικό κράτος του Ισραήλ με τον πρωθυπουργό του, τον κύριο Μπίμπι, όπως τον λένε και χαϊδευτικά, να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη γενοκτονία του εβραϊκού λαού από τους ναζιστές για να ξεπλύνει το δικό του έγκλημα, για να ξεπλύνει τη δική του γενοκτονία, την οποία σχεδιάζει χρόνια τώρα και εκτελεί με τις πλάτες των Αμερικανών και των Ατοϊκών και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος ενός λαού. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό και η προσπάθεια να συμψηφιστούν οι γενοκτονίες δεν περνάει. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει καμία λογική ίσων αποστάσεων. Τι πάει να πει η απόσταση? Έχεις ένα κράτος που κατέχει παράνομα χρόνια τώρα εδάφη μιας χώρας, που βασανίζει, φυλακίζει, εκτελεί, σκοτώνει ένα λαό συνεχόμενα και στη Δυτική Όχθη, 130 νεκροί, που έχει επίκους
που έχει γράψει τα παλιά τα παπούτσια, οποιαδήποτε απόφαση αυτού που ονομάζεται ακόμα διεθνές δίκαιο, και προσπαθεί αυτό το κράτος να μιλάει για το δικαίωμα στην, πώς να το πω, στην αυτοάμυνά του. Στο δικαίωμα στην αυτοάμυνα, το οποίο μετράει χιλιάδες νεκρούς. Ενδεχόμενο μιας γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή το βλέπετε? Είναι ορατή αυτή η κίνδυνη. Εμείς δεν θέλουμε, δηλαδή, να γίνουμε πυθείς, αλλά είναι ορατό αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί σε βάρος, αν θέλετε, του δικαιώματος του λαού της Παλαιστίνης, παίζονται και ανταγωνιστικά σενάρια ανάμεσα στους υπεριαλιστές. Με συμμαχίες οι οποίες φτιάχνονται, αν θέλετε, στην πλάτη λαών. Προσπαθούν να διαμορφώσουν τους δικούς τους, να κερδίσουν μερίδια στον ανταγωνισμό που γίνεται. Και το νέο ευρασιατικό υπεριαλιστικό μπλοκ Ρωσία-Κίνας και το κλασικό Αμερικάνι-ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν μπορούν να μας απομακρύνουν από το καθήκον που έχει ο ελληνικός λαός να δυναμώσει την αλληλεγγύη του, να απαιτήσει να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, να απαιτήσει να αναγνωριστεί το κράτος του Ισραήλ από την Ελλάδα, γιατί υπάρχει του Ισραήλ, συγγνώμη, της Παλαιστίνης από την Ελλάδα, γιατί υπάρχει απόφαση από το 2015 ομόφωνη της Βουλής, την οποία δεν την υλοποίησε ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε φυσικά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τους δρόμους για τις τριμερείς και αναβάθμισε τις σχέσεις μας με το κράτος, το οποίο λειτουργεί σαν κατοχική δύναμη σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Κύριε Σοφιανέ, θέλω να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, στο εσωτερικό μας. 1.200 ευρώ με το καλημέρα τεκμαρτό εισόδημα. Ποιους αθωώνει αυτή η κίνηση? Αυτή η κίνηση αθωώνει αυτούς τους οποίους τους επιδοτεί, τους φοροαπαλλάσσει και που ταυτόχρονα χρωστάνε 51.000 αθημοί μεγαλοφιλέτες δισεκατομμύρια, το 90% του δημόσιου χρέους το χρωστάνε αυτοί, και αυτό θεωρείται μη εισπράξιμο. Την ίδια ώρα που κυνηγάνε τον κόσμο για 1.000 και για 5 και για 10.000 ευρώ χρέος, την ίδια ώρα που βγάζουν σε πληστηριασμό επιχειρήσεις, μικρομάγαζα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η νέα φοροεπιδρομή της κυβέρνησης σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων πρέπει να απαντηθεί, αγωνιστικά. Πάντως είναι και λίγο οξύμορο το σχήμα, έτσι, να δηλώνει ένας κόσμος από τους ελεύθερους επαγγελματίες το όριο διαβίωσης. Κοιτάξτε, το όριο διαβίωσης και το πόσο έχει εξανεμιστεί το όποιο όριο διαβίωσης από τα κύματα ακρίβειας, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, όπως λέγαμε, και δεν ήταν γενικώς εισαγόμενα, πρέπει να το δούμε και με τις δεκάδες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, πρέπει να το δούμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, πρέπει να το δούμε με τα δισεκατομμύρια που δίνονται σαν φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές σε όσους επενδύουν, και πρέπει να το δούμε για αυτούς που χρωστάνε και που δεν μαζεύουν αυτά που χρωστούν. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο να βάλει στο κάδρο τον μικροεπαγγελματία που προσπαθεί κυριολεκτικά να τα φέρει βόλτα με ένα όργιο φόρων τον οποίο πρέπει να πληρώσει, και με μια συνεχώς μειούμενη αγοραστική ικανότητα του εργαζόμενου να αγοράζει, να ψωνίζει, να κάνει οτιδήποτε αν θέλετε, προσπαθώντας να τα φέρει βόλτα και με το μειωμένο του εισόδημα. Είναι μια ταξική ματιά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, για να μην την αθωώνουμε, γιατί αυτή ξεκίνησε τη στοχοποίηση του ελεύθερου επαγγελματία, του μικροεπαγγελματία κυριολεκτικά, και φυσικά αυτή η πολιτική πρέπει να απαντηθεί αγωνιστικά και όχι με το διέρεκτο βασίλευμα. Ένα ερώτημα θα ήταν αν εσείς πώς θα το αντιμετωπίζατε ένα τέτοιο ζήτημα. Εγώ σας λέω ότι μόλις το 5% της φορολογίας των φορολογικών εσόδων της χρονιάς που τρέχει, το 56 δις, μόλις το 5% προέρχεται από τις ανώνυμες εταιρείες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, και όλα τα άλλα είναι από τους εργαζόμενους, από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους και από τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό δεν είναι ένα ταξικό πρόσημο? Το ίδιο, αν θέλετε, επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε σε κλίμακα κυβέρνησης, για τη δική μας λογική πολιτική απαιτεί να ξεμπερδεύουμε με τα παράσιτα με τους καπιταλιστές, να σχεδιάσουμε την οικονομία μας και να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας για να προκόψει η πλειοψηφία του λαού μας, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Δείτε το σε μικρή κλίμακα σε επίπεδο δήμων.
δείτε πόσα πληρώνουν οι ξενοδόχοι, πόσα πληρώνει η βραχυχρόνια μίσθωση και οι ιδιοκτήτες, πόσα πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες και πόσα πληρώνει στη δημοτική φορολογία η πλειοψηφία του λαού, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες. Κύριε Σοφιανέ, η μόνιμη εποδός του Πρωθυπουργού είναι έχω 41% και το απευθύνει απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Καταρχήν ένα ερώτημα, αυτή η αντιμετώπιση έχει μέλλον? Αυτή η αντιμετώπιση δεν έχει ούτε παρόν. Πάρθηκε, δόθηκε ένα μήνυμα, αν θέλετε, και στις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δίνεται ένα μήνυμα και από αυτούς που μετράν την κοινή γνώμη, γιατί δεν συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε τις δημοσκοπήσεις σαν επιχείρημα για να αποδείχνεται μια πολιτική βαθιά. Προφανώς όμως τις διαβάζετε σαν εργαλείο. Προφανώς τις διαβάζουμε σαν εργαλείο. Όμως η βαθιά ταξική, αντιδραστική και αντιλαϊκή πολιτική αυτής της κυβέρνησης δεν μπορεί να περιμένει τις εκλογές για να απαντηθεί. Πρέπει να απαντηθεί τώρα. Όπως είναι οι αγώνες που ετοιμάζουν μια σειρά ομοσπονδίες για να διεκδικήσουν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις. Όπως είναι οι αγώνες που γίναν στα νησιά χτες και θα γίνουν και τη Δευτέρα στην Αθήνα για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Για την πλήρη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας με τα χιλιάδες κενά. Όπως γίνεται απέναντι στη φοροεπιδρομή στους αυτοαπασχολούμενους. Καμιά ανοχή σε αυτή την κυβέρνηση. Στο δρόμο πρέπει να σπάσουμε, να αποτρέψουμε, να δυσκολέψουμε την εφαρμογή της πολιτικής της. Πάντως το γεγονός ότι το εκρεμές μένει προς τα δεξιά και προς τα ακροδεξιά, μήπως είναι μια αφετηρία του να καθίσει η αντιπολίτευση να συζητήσει για το τι ωφελεί την κοινωνία και πώς μπορεί? Δεν ξέρω η αντιπολίτευση γενικά τι πρέπει να κάνει. Όταν λέω αντιπολίτευση εννοώ το εξής απλό, ότι αν θα μπορούσατε να καθίσετε σε ένα τραπέζι, σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, σε κάποιες... Γι' αυτό σας λέω και εγώ, δεν ξέρω η αντιπολίτευση γενικά τι θέλει να κάνει. Εμείς απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και απέναντι σε στρατηγικές επιλογές στις οποίες ταυτίζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λέμε ότι πρέπει να αντιτάξουμε τώρα ένα πλατή ενωτικό αγωνιστικό μέτωπο που αναχαιτίζει αυτή την πολιτική, που αναδείχνει τον ένοχο, που δημιουργεί κριτήρια στο λαό μας για να σταθεί απέναντι. Αυτό το πλατή μέτωπο που, περιγράφεται θα μπορούσε κάποια στιγμή να εκφραστεί και σε ένα επίπεδο όχι μόνο της κοινωνίας, ενώ σε μια πολιτική πλατφόρμα. Καταρχάς εκφράζεται ήδη στην οργάνωση αγώνων κινητοποιήσεων, εκφράζεται αυτή η αγωνιστική συνάντηση στη διαμόρφωση ψηφοδελτίων, στα συνδικάτα, στη μάχη που δόθηκε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εμείς δεν βάζουμε προαπαιτούμενα στην ανάγκη να συναντηθούμε σήμερα για να αναχαιτήσουμε, να ανακόψουμε αυτή την πολιτική, όχι όμως με όρους εναλλαγής, αλλά με όρους ρήξης με αυτή την κοινωνία που σαπίζει και που τραβάει στο σάπισμά της την πλειοψηφία του λαού μας. Με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, το οποίο έχει ξεζουμίσει κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδημα και ταυτόχρονα αφήνει ανυπεράσπιστο τον κόσμο στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές, γιατί θεωρεί ότι τα έργα για να προστατέψουν τη ζωή μας δεν έχουν όφελος και κέρδος. Πάντως φαντάζομαι... Θα έλεγα, μιλώντας και για το εκρεμές, βλέπουμε ότι το εκρεμές έχει μια ορατή τάση. Και αυτή είναι όχι απλά η διεύρυνση της εκλογικής μας επιρροής, αλλά και η σταθεροποίησή της. Και αποκτώντας τέτοια χαρακτηριστικά, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε όρους για μια νέα μεγάλη αντεπίθεση. Κύριε Σοφιανέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.